100% του ΑΕΠ σε κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, και θα επανέλθω στους μετανάστες αμέσως. Αμέσως. Δηλαδή, θα δώσουμε πάνω από ένα 800 δις, αυτό σημαίνει, 1,8 σε πρώτον, στο παιδί. Τι εννοούμε παιδί? Εννοούμε επιδότηση που θα παίρνει η μάνα βάουτσερ για να πάει το παιδί της στον παιδικό σταθμό. Και γι' αυτό ιδρύουμε. Αυτό είναι το αυτονόητο. Για το 10, όλα αυτονόητα είναι. Μα είναι γιατί δυνατόν... δεν έγιναν μέχρι σήμερα. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν έγιναν το παιδί μέχρι δικό μου σήμερα. Και το παιδί του Κούτρα δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να πάει στον παιδικό σταθμό. Δεν εννοούμε το παιδί του δικό σα και του Κούτρα. Για να πάει. Φαντάζομαι ότι οι μισθοί σα αντέχουν για να πληρώνουν το παιδί σα στον παιδικό σταθμό. Ενώ όλον αυτόν τον κόσμο που δεν έχει να πληρώσει του παιδικού σταθμού. Δεν αυτονόητο ότι πρέπει να πάνε. Μισό πρέπει λεπτό, να βγει το βάουτσερ για να πάνε. Κύριε Τσούρ, για μισό λεπτό. Ναι. Σημαίνει πόσα λεφτά διαθέτεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για να πάνε 30.000 παιδιά. Μάλιστα. Σε παιδικούς σταθμούς. Επιπληρωμή, τζάμπα. Πόσα πηγαίνουν φέτος τζάμπα, ξέρετε? Όχι, να μας πείτε. Ένα σας πω. 91.000. Από αυτά, 47.000 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφέτος, ναι. Το 16 δηλαδή και το 17. Πηγαίνουν από άνεργες οικογένειες. Πιο μπροστά ήταν μόνο οι εργαζόμενες οικογένειες. Κυρία Φωτίου, δηλαδή μας λέτε ότι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν πήγαιναν τα παιδιά στο παιδικό σταθμό. Δεν πήγαιναν τα παιδιά στο παιδικό σταθμό. Περιμέναμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια λέμε. Περιμέναμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει βάουτσερ για να πάει το παιδί του καθενός στο παιδικό σταθμό. Μιλάτε για τους ιδιωτικούς σταθμούς και τους δημοτικούς που μπορεί ο καθένας πολίτης να πηγαίνει και να πληρώνει. Μάλιστα. Μιλάμε για όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι που έπληξε η κρίση. Και λέμε. Παιδική σταθμή λοιπόν δωρεάν, κατά 30% αύξηση και 50% μέχρι το 20% των παιδικών σταθμών της χώρας δωρεάν. Και νέοι παιδικοί σταθμοί που θα χρηματοδοτηθούν δωρεάν. Δεύτερον.